Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Τσιγαρίζουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι στο ελαιόλαδο. Όταν οδύσει, προσθέτουμε το κοτόπουλο που έχουμε κόψει σε μπουκές. Όταν πάρει χρώμα, προσθέτουμε τις πολύχρωμες πιπεριές. Μόλις μαλακώσουν, βάζουμε τα μανιτάρια, αλάτι, πιπέρι το μπέικον ρίγανη, θυμάρι και μαγειρεύουμε μέχρι να χάσει τα υγρά του. Διαλύουμε την μαγιά και τη ζάχαρη στο χλιαρό γάλα και στο χλιαρό νερό. Προσθέτουμε 2 κουταλιές αλεύρι και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε το ασπράδι, το σπορέλαιο και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Βάζουμε περίπου το μισό αλεύρι, λίγο αλάτι. Δουλεύουμε ελαφρώς και ενσωματώνουμε το σιμιγδάλι. Βάζουμε το υπόλοιπο αλεύρι και δουλεύουμε μέχρι να γίνει ζύμη. Την σκεπάζουμε και την αφήνουμε για μισή ώρα να ξεκουραστεί. Όταν είναι έτοιμη, την πλάθουμε ελαφρώς και την ανοίγουμε σε ορθογώνιο φύλλο. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Το κόβουμε σε ορθογώνια κομμάτια. Στη μία άκρη τοποθετούμε κρύα γέμιση. Τριμμένο κεφαλοτύρι ή κίτρινο τυρί. Την σκεπάζουμε. Κόβουμε διαγώνια το υπόλοιπο φύλλο. Και τυλίγουμε σε ρολό. Τα τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Αλείφουμε με κρόκο αυγού. Και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!